Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Κιβωτού του κόσμου και τρεις υπάλληλοι βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών που διερευνούν τις 10 καταγγελίες για δομές εντός και εκτός Αττικής. Η κυβέρνηση αποφάσισε να αντικαταστήσει τη διοίκηση της οργάνωσης μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Την αντικατάσταση της διοίκησης της Κιβωτού του κόσμου αποφάσισε η κυβέρνηση σε έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Τα παιδιά πρέπει να έχουν τη μέγιστη δυνατή προστασία εντός της δομής, όποια εξέλιξη και αν έχει υπόθεση αυτή που μας έχει ευαισθητοποιήσει όλους. Μπορούμε ευτυχώς και έχουμε ένα νομικό πάτημα που ξαναλέω πολεμηθήκαμε για αυτό το νομικό πάτημα που έχουμε. Ευτυχώς μπορούμε πλέον να αλλάξουμε την διοίκηση. Η κυβέρνηση προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να είναι πιο εύκολη και γρήγορη η αναδοχή παιδιών ώστε να μένουν λιγότερο χρόνο σε δομές. Σε 4 πρόσωπα, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος και 3 υπαλλήλους φαίνεται ότι εστιάζεται η έρευνα των αρχών. Όσο τα στοιχεία όμως θα φτάνουν στην εισαγγελία, τότε θεωρείται δεδομένο ότι η έρευνα θα διευρυνθεί. Συνολικά, απεστάλησαν από το συνήγορο του πολίτη 10 καταγγελίες από τον περασμένο Αύγουστο. Περιγράφονται σωματικές τιμωρίες, κακοποίηση, καταναγκαστική εργασία και αποκλεισμός από το σχολείο. Καθώς και το περιστατικό στη δομή της Χίου, κατά το οποίο ο άτομο σημείωσε ότι έγινε μάρτυρας ασέλγειας το 19χρονο σήμερα μάρτυρα, ο οποίος στη συνέχεια κατέθεσε στις αστυνομικές αρχές. Νωρίς το πρωί, ζευγάρι από τη Συρία εισέβαλε στη δομή του Κολονού, απαιτώντας να πάρει τα 4 παιδιά του, τα οποία φιλοξενούνται εκεί. Έχουμε φωτογραφίες που έχουν κακοποιηθεί τα παιδιά από τους σικουριτάδες και από τους νταΐδες του κυρίου αυτού. Λίγη ώρα αργότερα, πάντως, μια γυναίκα πήγε στη δομή του Κολονού προκειμένου να κάνει μια δωρεά. Πιστεύω τον πατέρα Αντώνιο. Ξέρω τι άνθρωπος είναι, βλέπω το έργο του. Οι αστυνομικές αρχές είναι σε ετοιμότητα να προχωρήσουν σε όποια ενέργεια ζητήσουν οι αρμόδιοι δικαστικοί.